Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αλλαγές στις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα φέρνει νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή εντός των επόμενων εβδομάδων. Με τις νέες διατάξεις, εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες θα πρέπει να διενεργούν περισσότερες συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο και να αποφύγουν να πληρώσουν έξτρα φόρους. Παράλληλα με τις αλλαγές στο κτίσιμο του αφορολογήτου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αυξάνει και τους επιτόπιους ελέγχους της για την έκδοση αποδείξεων. Στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει το ΤΑΙΠΕΔ τη διαδικασία πώλησης του 30% της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, η οποία πλέον θα διαχειρίσει το Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο είναι έτοιμο να προχωρήσει τις διαδικασίες αμέσως μετά την τυπική ολοκλήρωση του deal της επέκτασης της παραχώρησης του αερολιμένα των Σπάτων στη ΔΑΕ μέχρι το 2046. Συνολικά το πακέτο επέκτασης, παραχώρησης και πώλησης αναμένεται να εισφέρει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ για την χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων χορηγεί η Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EASY. Η διάθεση μικροπιστώσεων αφορά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Χορηγούνται χωρίς να απαιτείται παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων με στόχο την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή την αγορά παγίων στοιχείων. Παράλληλα, σε κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ή επαγγελματία παρέχονται προγράμματα εκπαίδευσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρησιακά και νομικά θέματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος εγγύησεων EASY μπορείτε να υποβάλλετε στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, ενώ για τους πελάτες της υπηρεσίας iBank Internet Banking προσφέρεται η επιπλέον δυνατότητα υποβολής και έγκρισης αιτήματος ηλεκτρονικά για εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση. Πληροφορίες στο nbg.gr. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.